Στο βίντεο αυτό θα περιγράψουμε πώς να ρυθμίσουμε παραμέτρους port forwarding στο modem ZTE έκδοση 3. Για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο γραφικό περιβάλλον διαχείρισης του modem μας, θα πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι στο δίκτυό μας είτε μέσω καλωδίου Ethernet είτε μέσω Wi-Fi. Αφού ανοίξουμε τον browser μας, πληκτρολογούμε τη διεύθυνση 192.168.10.254. Στη συνέχεια, πατάμε το Login χωρίς να έχουμε αλλάξει ή συμπληρώσει οτιδήποτε στα πεδία Username και Password. Στην αρχική σελίδα επιλέγουμε το Internet. Κάνουμε κλικ στην επιλογή Port Forwarding και ακολούθως στο Create Port Forwarding Item. Στο πεδίο Name δίνουμε όποιο όνομα θέλουμε στην παράμετρο που θα δημιουργήσουμε. Στο πεδίο Protocol επιλέγουμε TCP ή UDP ή και τα δύο, αναλόγως του πρωτοκόλλου που χρησιμοποιεί η συσκευή για την οποία κάνουμε port forwarding. Στο One Connection επιλέγουμε την τεχνολογία της σύνδεσής μας, δηλαδή ADSL-PPP ή VDSL-PPP. Στο One Host IP μπορούμε να ρυθμίσουμε τα IP από τα οποία θα επιτρέπουμε να λαμβάνονται δεδομένα μέσω του port forwarding. Εάν δεν θέλουμε να περιορίσουμε τις διευθύνσεις IP, τότε παραμένουν τα μηδενικά. Στο πεδίο LAN Host IP, συμπληρώνουμε το IP της συσκευής, στην οποία θέλουμε να ρυθμίσουμε το port forwarding. Εάν δεν έχουμε ορίσει στατικό IP στη συσκευή μας, μπορούμε εναλλακτικά να ενεργοποιήσουμε το MAC Mapping και να συμπληρώσουμε το MAC Address της συσκευής μας στο πεδίο LAN Host. Στο One Host Ports, ορίζουμε τις θύρες από τις οποίες θα λαμβάνονται τα δεδομένα προς το modem. Στο LAN Host Ports, τις θύρες από τις οποίες στο modem θέλουμε να προωθεί τα δεδομένα στην επιλεγμένη μας συσκευή. Για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις μας, κάνουμε κλικ στο Apply. Για να ενημερώνεστε για νέα βίντεο, εγγραφείτε στο κανάλι μας. Για πληροφορίες, προσφορές και τεχνική υποστήριξη, ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Twitter ή καλέστε το κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 132.